Συνάδελφοι, γεια σας. Εγώ είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Βύρωνα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δεν συζητήσαμε στο Συμβούλιο επί της ουσίας την πρότασή σας. Είπαμε όμως για λόγους αρχής να πάρουμε μέρος σε αυτή τη σύσκεψη, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια σύσκεψη που απευθύνεται στα σωματεία για ένα πολύ σοβαρό, κρίσιμο για τον κόσμο της εργασίας ζήτημα. Από αυτή την άποψη, με βάση αυτή τη λογική, θα πω κάποιες σκέψεις που απηχούν όχι απόφαση με τη μορφή απόφαση του Σωματείου, αλλά την άποψή μας και την εμπειρία μας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν, νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο που τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο τα χρόνια των μνημονίων, γίνεται μια προσπάθεια από τη μεριά των δυνάμεων του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων και του πολιτικού προσωπικού που εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτά, της αστικής πολιτικής που συνηθίζουμε να λέμε, όπου προωθούνται μια σειρά καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στον χώρο του δημοσίου και των δημοσίων υπηρεσιών, που στοχεύουν στο να υπάρχει λιγότερο κράτος, λιγότερο δημόσιο, πιο επιτελικός ο χαρακτήρας του, με λιγότερο προσωπικό, με μειωμένη κρατική χρηματοδότηση και με μια διαρκή υποβάθμιση των υπηρεσιών του, έως και κατάργηση. Αυτό δεν έγιναν μόνο τα χρόνια των μνημονίων, είχαν ξεκινήσει οι παλιότεροι δημότες από πριν και συνεχίστηκαν εξαιτίας και αξιοποιώντας την οικονομική κρίση με πολύ πιο έντονους ρυθμούς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να έχουμε μείωση ενδεχομένως και 200 και παραπάνω χιλιάδες μόνιμων θέσεων εργασίας, είτε με απολύσεις κατά περιόδους εθελούσιος εξόδους συνταξιοδοτήσεις, απαγόρευση ουσιαστικά των μόνιμων προσλήψεων, μείωση, όπως είπα, της κρατικής χρηματοδότησης, κατάργηση των οργανικών θέσεων, μόνιμων θέσεων στους οργανισμούς, και μείωση του κόστους εργασίας, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη υπερεκμετάλλευση. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται, κατά τη γνώμη μου, και είναι κοινός τόπος για πολλούς από εμάς εδώ, για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες ως επιχειρησιακές μονάδες, με τους πολίτες χρήστες των υπηρεσιών που πρέπει να βάζουν διαρκώς το χέρι στην τσέπη, και γενικά να εξυπηρετούν, ας το πούμε, τη λογική της κερδοφορίας του κεφαλαίου κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια και η πολιτική που ασκείται γύρω από το ζήτημα της εργασίας και των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας, με στρατηγική επιδίωξη να χτυπηθεί ριζικά η μόνιμη σταθερή εργασία και να υποβαθμιστεί ο μισθός, όπως τον πέτυχαν, μειώθηκε ενδεχομένως και πάνω από το 40-45%. Αυτή είναι μια βασική στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου. Να θυμίσω ότι παλιότερα, τη δεκαετία του 90, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά από μεγάλες κινητοποιήσεις, υπήρξαν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και υπήρξε σε μεγάλο ποσοστό, με διακυμάνσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία, μεγάλα ποσοστά μόνιμης σταθερής εργασίας. Έχω την εμπειρία, για παράδειγμα, στο σωματείο μου, μέχρι το 2009, μετά από αγώνες και από εμπόδιο στις εκάστοτε δημοτικές αρχές να προλαμβάνουν συμβασιούχους, είχαμε φτάσει να είμαστε περίπου το 98% μόνοι. Άρα, είναι ένα ζήτημα για το εργατικό κίνημα, αν στην προμετωπίδα μας παλεύουμε, αντιστεκόμαστε, βάζουμε εμπόδια, να ανατραπεί αυτή, ας το πούμε, η στρατηγική επιλογή της αστικής πολιτικής, των πολιτικών που την υπηρετούν και του κεφαλαίου, να μην υπάρξει μόνιμη σταθερή εργασία. Διότι το δικαίωμα στην εργασία το έχουν όλοι. Είναι στοιχειώδη, βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας άνθρωπος να ζήσει αξιοπρεπώς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ποια είναι η επιλογή τους? Ελαστικές σχέσεις εργασίας. Δουλεύω στο δημόσιο από το 1985. Μπήκα ως συμβασιούχος. Έγιναν μεγάλοι αγώνες κατά περιόδους στον χώρο των ΟΤΑ και υπήρξαν περίοδοι που καταφέραμε να γίνουν όλοι μόνιμοι. Γιατί αναπαράγεται αυτό το φαινόμενο? Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε αυτό το ζήτημα? Γιατί σήμερα, ας το πούμε, στους ΟΤΑ έχουμε 80.000 μόνιμους για ορίστου χρόνου και περίπου 45-50.000 ακόμα συναδέλφους που καλύπτουν πάγιες καθημερινές ανάγκες με ελαστικές σχέσεις εργασίας? 30.000 είναι μόνο κοινοφελή εργασία. Σκλαβοπάζαρο, μεσαίωνας. Εργαζόμενοι
που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες, που δεν μετράνε ειδικότητες, δεν μετράνε πτυχία, δεν μετράνε προϋπηρεσίες, δεν μετράει τίποτα. Πόσο χρονών είσαι, πάνω από 26, 490 τόσα ευρώ. Γίνονται κινητοποιήσεις με έτοιμα, αυτό γίνονται. Εμποδίζει το Σύνταγμα τη μόνιμη σταθερή εργασία, ασφαλώς την εμποδίζει. Πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 103, πρέπει να καταργηθεί, πρέπει να αρθεί η άρση της απαγόρευσης των συμβασιούχων. Μήπως πρέπει όμως ταυτόχρονα το αίτημά μας να συμπληρωθεί ότι το Σύνταγμα, αφού μιλάμε για το Σύνταγμα, αυτό το αστικό Σύνταγμα, με την έννοια που ο καθένας μας το αντιλαμβάνεται και με έναν διαρκή αγώνα για την υπεράσπιση της σταθερής εργασίας, μήπως αυτό πρέπει να συνοδεύεται και με την απαγόρευση των συμβασιούχων των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο δημόσιο? Αρκεί μόνο το να έρθει η απαγόρευση? Ασφαλώς πρέπει να έρθει. Αυτό τι σημαίνει? Το πολιτικό προσωπικό σήμερα, η αστική τάξη, το κεφάλαιο, σε συνδυασμό με την κρίση που αντιμετωπίζει, έχει στρατηγική επιδίωξη να μην υπάρχει σταθερή εργασία και ανακυκλώνει αυτές τις νέες μορφές απασχόλησης. Εμείς δεν θα πρέπει να πούμε, αφού μπαίνουμε σε αυτά τα ζητήματα να έχουν και συνταγματική κατοχύρωση, και σωστά το ζητάμε να έχουν, ότι πρέπει να απαγορευτεί αυτό? Γιατί αυτό το προσπερνάμε έτσι? Δεν θέλω να πω ότι θέλουμε να αναπαράγουμε εμείς οι ίδιοι το φαινόμενο αυτό της ανακύκλωσης των συμβάσεων και όλο αυτό το εμπόριο, ας το πούμε, ελπίδας που οδηγεί στον εργασιακό μεσαίωνα, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν υπάρχει ζήτημα, ας το πούμε, όταν μιλάμε για το Σύνταγμα, ότι πρέπει να καταχυρωθεί συνταγματικά η δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης στο δημόσιο? Ξέρουμε ότι στο δημόσιο αποφασίζει για τους μισθούς μας μονομερώς οι κυβερνήσεις, με την εισοδηματική πολιτική. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα που τελειώνω, που σωστά και είναι αξέπαινη η πρωτοβουλία που ανοίγουν αυτά τα ζητήματα στους χώρους δουλειάς, στα συνδικάτα κτλ., πρέπει να συνεχιστούν, να συνεχιστούν με έναν τρόπο που θα δίνεται η δυνατότητα συμπόρευσης ευρύτερων δυνάμεων ανθρώπων, εργαζομένων, συνδικαλιστών, με ένα σεβασμό στη διαφορετικότητα, χωρίς καπελώματα κτλ., έτσι ώστε να υπάρξει ένα μέτωπο τέτοιο που θα μπορέσει πραγματικά να αποτελέσει εμπόδιο σε αυτές τις επιλογές, με στόχο και στόχευση τη μόνιμη σταθερή εργασία για όλους, που αποτελεί δικαίωμα όλων και όχι μόνο των συμβασιούχων. Σας ευχαριστώ πολύ.